Πρώτα απ' όλα, να σας πω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να συναντηθεί πρόσφατα με το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Δεν έχουμε προγραμματισμένη κάποια συνάντηση αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω να γίνει μια επιτόπου. Στην πρόσφατη όμως συνάντησή του, είχε την ευκαιρία να συζητήσει και το Κυπριακό και τις εξελίξεις. Ενώ πρόσφατα που ήμασταν στην Κύπρο, είχε συνάντηση και με τον Πρόεδρο Χριστόφια, ο οποίος τον ενημέρωσε για την πορεία των συζητήσεων. Αυτό που εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών είναι μια σοβαρή ανησυχία από το γεγονός ότι πρώτα απ' όλα ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας συνεχίζει να παρουσιάζει θέσεις οπισθοδρομικές, οι οποίες έχουν ως σημείο αναφορά την εποχή Ντενκτάς και οι οποίες δεν εμπνέουν καμία αισιοδοξία ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε βήματα στο μέλλον. Σίγουρα όχι με αυτή τη στάση που τηρεί η τουρκοκυπριακή πλευρά. Την ίδια στιγμή βλέπουμε από την τουρκική πλευρά να προσπαθεί με επικοινωνιακούς όρους να δείξει μια καλή θέληση και να δημιουργήσει συνθήκες κινητικότητας στο Κυπριακό τη στιγμή που στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δεν παρατηρείται πρόοδος. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στην ουσία και όχι στην επικοινωνία. Και το έχουμε ξαναπεί. Θα πρέπει δηλαδή η Τουρκία να αλλάξει στάση. Η Τουρκία ελέγχει τα κατεχόμενα. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Τα ελέγχει με τους επίκους, τα ελέγχει με τον κατοχικό στρατό. Άρα η Τουρκία έχει την ευθύνη για την έλλειψη προόδου αυτή τη στιγμή στις διαπραγματεύσεις. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Από εκεί και πέρα, συζητήσεις για πολυμερή διάσκεψη. Μια διάσκεψη είναι μέσα στις προτάσεις που έχει καταθέσει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μια διάσκεψη όμως ουσιαστική που θα βοηθήσει τη διαδικασία. Μια διάσκεψη για τις εξωτερικές πτυχές, για τις πτυχές των εγγυήσεων και της ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν μπορούμε να συζητάμε στο επικοινωνιακό επίπεδο που θέτει η Τουρκία του να κάνουμε μια διάσκεψη τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία πρόοδος στην ουσία των διαπραγματεύσεων. Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε πρώτα απ' όλα τον Πρόεδρο Χριστόφια στις προσπάθειές του, οι οποίες είναι προσπάθειες ειλικρινείς και ουσιαστικές για να έχουμε πρόοδο. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τη διαδικασία, θα είμαστε σε στενή επαφή με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά θα πρέπει να είναι σαφές ποιος έχει την ευθύνη για την έλλειψη της πρόοδου. Και ελπίζουμε ότι αυτό θα αλλάξει.